Τι έγινε? Ενθουσιάστηκε, ενθουσιάστηκε. Μου φαίνει αδερφή του. Η γλώσσα του πέσε. Λοιπόν, Κυριακή. Ναι, μητέρα. Είδες το βίντεο που πήγα στη Μύρο Μύρο στη Θεσσαλονίκη? Και κάναμε meet-up. Το είδες? Λοιπόν, οι κοπέλες με είδαν που ήμουνα... Το σιγανό περπάτημα είναι για το suspense. Ναι. Οι κοπέλες με είδανε ότι ήμουνα στη φάση που φορούσα συνέχεια τέτοια ρούχα, οπότε μου έδωσαν πάρα πολλά ρούχα. Χέρια στην τσέπη, ναι. Ναι, είναι έναν τέλειο μαντελόν αυτό, κοίτα. Ναι, ευχαριστούμε. Κοίτα τι ωραίες τσέπες έχει. Μ' αρέσει να φοράω παντελόνι με τσέπες και είναι πάρα πολύ άνετο. Αυτό το παντελόνι, για να καταλάβεις, όταν πήγα την Κυριακή στη βιοτεχνία, το ξέχασα. Και τηλεφώνησα στην Αλέκα και της είπα «Το παντελόνι!» Έχει και άλλα παντελόνια, θα δεις. Και μου πήραν πολύ ωραίες μπλούζες. Είναι ωραία τούτη μπλούζα. Οπότε πρώτα θα δείξουμε τις μπλούζες. Έλα εδώ, περίμενε. Έλα κοντά, χαμογέλα. Chin up. Θα πέσω κάτω. Αυτά παρακαλώ να μείνει στο βίντεο. Κάνουμε raw content. Έλα να σου πω, τα παπούτσια τα είδες. Δείξε και τα παπούτσια. Τα παπούτσια είναι sponsor, δεν είναι να κάνω δωρεά διαφήμιση. Τα αγόρασα μόνη μου πριν 3 χρόνια και πρώτη φορά τα φοράω. Να τα. Close-up στο liking. Είναι μποτίνια. Ο Λάκη βοσκάει, το γνωστό κατσικό σκύλο. Αχ, πολύ ωραίο το παπούτσι. Σου είπα, είναι το νούμερο σου. Πρώτη φορά τα φορά, θες τα δίνω. Α, πρώτη φορά. Ναι. Άρα είναι στενά ακόμα. Ναι. Ευχαριστώ. Θα το σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενε, τώρα... έλα εδώ. Θα αλλάζουν μπλούζες. Ναι. Τα γυαλιά τα είδες. Είναι από τη μαμά της φίλης σου, της Μαρίνας. Ναι, τα ξαναείδα. Πες μου το κατάστημα. Οπτικά ενόραση. Οπτικά ενόραση στο Στρόβολο. Χαμογελάστε, κυρία μου. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Θέλω να σημειωθείτε ότι χθες το βράδυ έπλυνα τη βεράντα. Εντάξει, δεν φαίνεται από το βίντεο. Θέλω επίσης να σημειωθεί ότι ο αέρας έσκησε το πανί. Τη Λινάτσα. Ο αέρας. Θέλω επίσης να σημειωθεί όποιος ξέρει τη μητέρα σου, ότι αυτή τη στιγμή η ίδια. Μας λες όλα τα αρνητικά πριν τα δούμε. Ε, ναι, σας προειδοποιώ. Παφή η μπλούζα σας αρέσει, είναι πολύ ωραία. Ναι. Και φοράω μέσα αυτό. Τα είδες. Είναι εκείνα τα σώρουχα που μου στείλαμε το Ελπίδα Secret. Τα σώρουχα που δείχνουμε τώρα. Όχι, το δείχνουμε αυτό, δεν βγαίνει από πάνω, το κόψω. Όχι, πολύ ωραία. Μου σίγουρα θα τα χτυπούσες, αλλά είναι πολύ μεγάλο size για σένα, αγάπη. Η περιφέρεια πλάτης εννοώ. Αυτή είναι μια κόκκινη μπλούζα. Με το ίδιο μπαντελόνι. Ναι, να βάλω κάποιες πρόχειρες, πιο πρόχειρες εννοώ, πιο καθημερινές με το ίδιο μπαντελόνι και μετά να αλλάξω μπαντελόνι. Θες να αλλάξω τώρα μπαντελόνι? Όχι, μια χαρά είσαι. Θα βάλω τις μπλούζες με αυτό το μπαντελόνι και έχω ακόμη ένα γκολάν και ένα μπαντελόνι μαύρο. Πάμε στενό. Στο επόμενο. Πώς δε ρε? Μπράβο. Θεά. Καλάρασε. πέντο, γίνω μου σκέφτες. Το πλάνο. Αυτή είναι μια άλλη ωραία μπλούζα. Οι θεατές ελπίζω να εκτιμήσουν το διαφορετικό και σωστό directioning of the camera. Παρακαλώ. Θα το εκτιμήσουν και θα ζητήσουν να βγάλεις και τα επόμενα. Ναι, εντάξει, ας μην. So you got yourself a job. Ναι, ναι, ναι. Εδώ βλέπετε. Εδώ βλέπουμε μια μπλούζα η οποία ταιριάζει απίστευτα με το κολάρο του σκύλου μας, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να τα συνδυάζουμε όλα. Και είναι και από το λέξη σχούτ το κολάρο του. Ένα λεπτό με απόλαυση. Λάκη, το απολαμβάνει. Τ' αρέσει ο ήλιος, τ' αρέσει που είναι η αδερφή του εδώ, που είναι η μαμά. Τ' αρέσει. Εδώ βλέπουμε μία πρόταση από την κυρία Θέκλα Μπετρίδου. Θέλω να χορέψουμε και βάζ. Ενός μακρομάνικου μέσα από ένα τρίκαρτο μπλουζάκι. Όχι, είναι μία μπλούζα. Α, είναι μία. Είναι μία μπλούζα. Αντάξει, δεν το σκέφτηκε η κυρία Πετρίδου. Είναι color block. Ναι, μου μάθαινε και το color block. Block. Doc block, color block.
Είστε τέλειοι. Θα πάω να βάλω και έχω μία μπλούζα που την έχω στα δύο χρώματα, μαύρο και πράσινο. Μην και να φορέσω τη μαύρη ή την πράσινη. Την πράσινη είδαμε τις μαύρες. Πάω και έρχομαι. Λάκι! Είσαι εδώ μαζί μου. Λάκι! 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 Βρε! Αυτή υπάρχει και σε μαύρο. Εξαιρετική. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Και τις φορώ στα βίντεο τώρα. Προσπαθώ να είμαι thoughtful. Oh, έχει και glitters. Yes. Κάντε μας μια στροφή, παρακαλώ. Πάνω στο σκαλί να σημειωθεί. Ότι γυρίζω στο σκαλί. Το οποίο να αντέχει όλο μου το βάρος. Κάντε μας και μια πόζα για το τέλος. Φωτογραφία. Βίντεο. Έχει πολλές μπλούζες. Θα τις φορέσω όλες, αλλά τις φοράω καθημερινά στα βίντεο. Είδες τη λεπτομέρεια που έχει αυτή εδώ. Το είδαμε. Και μου έχουν δώσει διάφορα νούμερα μπλούζες. Δηλαδή. Και α και β και σε. Εξαιρετικά. Αυτό... Κάντε μία στροφή. Αυτό κάτι θέλει να πει για μένα, αλλά εγώ δεν το ακούω. Είστε πολύ διάστατη προσωπικότητα ακόμα και στα νούμερα των ρούχων. Δεν το ακούω. Δεν το ακούω. Μόλις είχε φάει μία μύγα το σκυλί. Αχ, δεν το πιάσαμε. Δεν έπαικες στο σκυλί που τρώει μύγες. Είναι μουγό σκυλό. Λάκι. Πάω να βάλω άλλα, εντάξει. Παρακαλώ. Είσαι έτοιμη. Ναι. Γιατί έκανα styling τώρα μόνο. Α, παρακαλώ, λάτι στο... Και αυτό το σακάκι νομίζω είναι λίγο oversized. Α, είναι εξαιρετικό αυτό το σακάκι. Αποχαιρετήστε το. Δεν έχεις δει το βίντεο στη Mirror Mirror. Ε, δεν τα είδα όλα. Είδα το πρόμο. Δεν είδα στο βίντεο που έλεγα ότι η Κυριακή θα τα φοράει oversized. Και ότι άμα το δει η Κυριακή αυτό θα μου το πάρει. Αυτό ξεχάστε το. Αποχαιρετήστε το. Κλάφτε το. Κλάφτε το. Το παίρνεις. Ναι. Το αγοράζω. Το αγοράζεις. Λοιπόν, τώρα είναι η αποκάλυψη. Βγάλε με μια φωτογραφία με αυτόν τώρα. Σε έβγαλα. Τώρα είναι η αποκάλυψη. Βίντεο. Ε, βίντεο. Α, της φανέλας. Της μπλούζας, αγάπη μου. Με ρωτούσε η μέρη στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι Κύπριες τη λένε φανέλα. Της λέω από ποιο χωριό έρχονταν. Τώρα έρχεται και η κόρη μου από χωριό Μέρη. Άιμορι. Και αυτό, κοίτα, είναι ένα πιο στενό παντελόνι. Όχι για τη Μέρη, για σένα το Άιμορι. Το ξέρω. Είναι πιο στενό παντελόνι αυτό. Έχουμε και πιο στενό. Το λες και κολάν παντελόνι. Αλλά έχει, κοίτα, έχει και φερμουάρ. Τρία μέτρα φαίνεις από εδώ. Ω, είμαι θεόρατη. Τρία μέτρα και δύο τόνους. Είναι τελεία μπλούζα. Ναι. Εξαιρετική. Ξέρεις τι θυμάμαι τώρα, τραβάς βίντεο. Ναι. Θυμάμαι όταν ήταν τα γενέθλια μου, κάθε χρόνο με παίρνει ο πατέρας μου στον φωτογράφο. Και με έβγαζε φωτογραφίες στα γενέθλια μου και μου λέει ο φωτογράφος, ψηλά το πηγούνι, ψηλά το πηγούνι. Χαμογέλασε φυσικά, δυσκολευόταν ο άνθρωπος. Και έκτοτε δεν έχω μάθει να φωτογραφίζομαι. Κάτι κάνεις, κάτι έχω κάνεις. Έχω έναν παιδί όμως με έφεση στη φωτογράφηση και στη ζωγραφική. Yeah. Το παιδί μου! Το παιδί μου! Ναι. Και εδώ βλέπουμε μια βραδινή μπλούζα με στράς, η οποία είναι κατάλληλη και για ρεβεγιόν. Πάνε το είδες? Ω, παντελόνι γραφείου. Πολύ ωραίο και είναι τεράστιο, ενώ με χωράει. Έλα εδώ. Το οποίο το βλέπουμε μια μπλούζα μου, την είχαμε δει και στο πράσινο νομίζω αυτή την μπλούζα, ναι. Παρόμοια, ναι. Εξαιρετική, να δείξουμε μια λεπτό. Λάκι, Λάκι! Έλα εδώ, Λακουλή. Λάκι! Εδώ. Ουί! Ταιριάζει και με το Λάκι. Είναι ensemble. Τέλειο. Παρακαλώ, ελάτε. Είναι το τελευταίο μου, είναι ensemble. Έλατε εδώ στο φως, παρακαλώ. Βλέπετε ένα κολλά με γεωμετρικά σχόλια. Ναι. Και από πάνω μια πολύ ωραία μπλούζα, η οποία έχει μέσα... Της μόδας φέτος να γυαλίζουν τα ρούχα. Ναι. Από glitter. Έχουν a little bit of strass. Περιφάνεια. Για τα ωραία ρούχα. Τα ρούχα. Τα ρούχα διαφημίζουμε. Δεν το ξέρω. Και το κορίτσι να διαφημίζουμε. Είναι πολύ καλό. Γεια σας. Γεια.
Άτε, φουστάνι. Τέλειο αυτό το φουστάνι. Θέλω τη γνώμη σου για αυτό το φόρεμα και να δείξω τα υπόλοιπα φορέματα και να μου πεις ποιον απ' όλα να φορέσω όταν θα πάμε τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023, το απόγευμα στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιανά» στον Αλφα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι ωραίο? Ναι. Εξαιρετικό. Να σημειωθεί ότι τα σε και μου το στένεψα λιγάκι. Μπράβο, μπράβο. Τέλειο, τέλειο. Ω, τι ωραίο, αλλά το αποδώσω. Αυτό είναι άλλο ωραίο φόρεμα, το οποίο όμως... Εκεί. Μου το έβαλε η Αλέκα μέσα σε τσάντα και ξέχασα να βάλει τα φουλάρια. Περνάς φουλάρια, βλέπεις που έχει τα θυλαράκια. Mm-hmm. Και περνάς φουλάρια με διάφορα χρώματα και αλλάζεις το στυλ. Δύο χρώματα φουλάρια μου έχει φτιάξει, αλλά ξέχασε να μου τα δώσει. Και επειδή πρέπει να βγει το βίντεο, γιατί ο κόσμος θέλει να αγοράσει ρούχα για τα Χριστούγεννα και μπορεί κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν μια γεμάτη φιγούρα όπως και εγώ και στις οποίες αρέσουν τα ποιοτικά ρούχα ελληνικής γραφής, σχεδίου και παραγωγής, το οποίο είναι φτιαγμένο με πολύ αγάπη και τρέλα από την Αλέκα και τις άλλες φίλες εκεί. Η Αλέκα και η Μέρη είναι αδερφές. Η Αλέκα έχει τη βιοτεχνία, η Μέρη έχει την μπουτίκ και η Μαρία είναι η μοδίστρα, έχει πάρα πολλές, τις γνώρισα. Αγάπησα. Ναι. Ωραίο δεν είναι? Τα ρούχα το φέρνουν. Ένα άλλο φορεμά το οποίο κυριακεί έχει το ύφασμα που έχουν τα φούτερ. Πώς ονομάζεται αυτό το φορεμά? Φούτερ, pullover. Πολύ και ωραία. Είναι και color block όμως. Θα βάλω αυτό στην εκπομπή. Έμαθες το color block και δεν το ξαβάλλας. Για να μην μάθω αυτόν κάτι. Αυτόν πρώτα απ' όλα πρέπει να το φορέσεις με sneakers. Και με τον ποτάκι μπάι. Μπορώ να το φορέσω και με sneakers. Και ένα jean jacket. Oh. Πού πας βόλτες, κυρία? Εγώ βόλτες? Στην Κύπρο δεν βολτάρω, μόνο στο εξωτερικό. Όχι, ενώ εδώ πάνω στην αυλή. Για να με βγάζεις. Τα μοντέλα δεν περπατάνε. Και άμα έχει φύγει κανένας πόντος από το καλτσόν, δεν το κοιτάζουμε. Εξαιρετικά. Δεν το κοιτάζουμε, γιατί βαριόμαστε να αλλάξουμε καλτσόν. Όχι κανένα άλλο λόγο. Καλά, έχουμε... κανείς δεν το είδε. Πάλι είπε το μόνη σου. Είμαι self-conscious, αγάπη μου. Ωραίο, ναι. Και αυτό είναι το grand finale. Φοράνε νηφικό στο τέλος του. Έχει και σχίσματα. Ναι. Κάνει μας μια στραφούλα. Με τα χέρια κάτω, Ισαντή. Χαλαρώστε τους ώμους, κάνουμε και μαθήματα, μπράβο. Δεν πρέπει να είναι ισχυρόμοι. Ναι, όχι στημένοι όμως. Ούτε αστεδινά και ο Λάκης. Λάκη μου, ποζάρεις εξαιρετικά, εσύ δεν έχω καμία διορθώση. Εν ωραίο φόρεμα λοιπόν, τώρα έχει δει όλα τα καινούργια φορέματα. Πηγαίνετε τώρα πίσω να περπατήσετε προς εμάς να δούμε αυτά τα ανοίγματα που θέλετε να κάνετε και πασαρέλες. Ένα, δύο, πάμε. Ποιο φόρεμα να βάλω στη Χριστιανά? Θα το αφήσουμε για έκπληξη. Φόρεσα τέσσερα. Ναι. Εγώ έχω αποφασίσει. Μπορείτε να δείτε μια γυναίκα στα 98 κιλά, παρακαλώ, γιατί 97,5. Έχω χάσει 2,5 κιλά στην Ελλάδα. Αγάπη, έφυγα 100 και ήρθα 97,5. Δεν ξέρω γιατί. Πάλι θεά. Αποχαιρέτα το κοινό σου, κάνοντας βόλτες. Νομίζω ξέρω γιατί είχα βάρος. Α, θα μας πει. Δεν μου άρεσε το ελληνικό βούτυρο και έτσι δεν το καταναλώνα. Δεν είχε ένα αλμυρό ελληνικό βούτυρο. Δεν είχε βούτυρο Kerry Gold. Και έτσι δεν έτρωγα βούτυρο και χάσει κιλά. Μπορώ να τα πάρω πίσω όμως. Μείνε εκεί, εκεί που είναι τέλειο το φως, εκεί δεν θέλω να κουνηθείς και να αποχαιρετήσεις το κοινό σου. Γεια! Τι θες να του πεις? Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην Αλέκα, στη Μαρία. Βγάλε και το γυαλί. Σε όλες τις κοπέλες από τη βιοτεχνία και στη Μέρη φυσικά. Και που μας φιλοξένησαν την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και που μου έδωσαν όλα αυτά τα ωραία ρούχα τα οποία θα τα βλέπετε και στα βίντεο. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Κυριακή Πανταζή, νομικό και εικαστικό. Χριστέ μου, η οποία έδειξε την τεράστια ανυπομονή να με βιντεοσκοπήσει και είμαι ευγνώμων. Και δεν θα μείνει πάνω της. Αυτόν έχω να πω. Αχάτ, πιάσαμε ένα σακάκι. Φιλάκια. Λάκη, χαιρέτα κι εσύ. Ήλα.